Τώρα θα μιλήσουμε για Ηρακλή και η προσμονή φυσικά έχει φτάσει στο κατακόρυφο, η αγωνία του κόσμου δεδομένη και νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο όπου ο καλός φίλος και συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης θα μπορέσει να μας βοηθήσει να δούμε υπάρχει φως στο τούνελ. Καλησπέρα Μάκη. Καλησπέρα. Σε τι κατάσταση είμαστε? Εσύ είμαστε εμείς. Εσύ και εγώ, σαν υγεία. Για να μιλάμε θα είμαστε καλά. Λοιπόν, υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο, υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν επαφές, να μην κρυβόμαστε πλέον. Είναι τα πράγματα δεδομένα. Είμαστε στην τελική ευθεία, τελειώνουμε. Το είπα και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, ότι τέτοια deal φτιάχνονται στο δευτερόλεπτο και καλά στο δευτερόλεπτο. Ναι. Οι χθεσινές εξελίξεις δείχνουν ότι η περίπτωση του Ηρακλή κινείται προς μια θετική κατεύθυνση, αλλά παραλαμβάνω δεν υπάρχει τίποτα το οριστικό, τίποτα το ξεκάθαρο και τίποτα το δεδομένο. Ναι, μεν υπάρχει μια προφορική συμφωνία, αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι, αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν βγουν επίσημα τα χέρια, αν δεν βγουν οι ανακοινώσεις, νομίζω ότι άδικα μιλάμε. Οι συζητήσεις με την ομάδα της Τρίγκλας και τον κύριο Ευγενίου έχουν ολοκληρωθεί, θα συνεχιστούν? Υπάρχει συμφωνία? Που δεν έχει, όσο δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση, όλα είναι σε θέμα σε επίπεδο συζητήσεων αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπάρχει ανησυχία το για ότι εχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, τα πράγματα ήταν θετικά. Οκ. Okay. Προχθές ήταν αρνητικά. Την προηγούμενη μέρα ήταν θετικά. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση, δεν κλείνει το θέμα. Ναι. Και δεν είναι εφικτό να κλείσει. Θεωρητικά σήμερα ίσως να αναμένουμε ακόμα και κάποιες ανακοινώσεις. Θεωρητικά πάντα. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία φέρεται να αποτελούν, ας πούμε, κάποια χέγγια τα οποία ζήτησε η ομάδα της Τρίγλιας? Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πλέον είναι διαδικαστικά. Δηλαδή και πόσο είναι εφικτά να γίνουν. Ναι. Γι' αυτό το λόγο σήμερα, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, έχουν κάποιες συναντήσεις εκεί με δικηγόρους, λογιστές, για να ξεκαθαρίσουν το ζήτημα. Και από εκεί και πέρα, ίσως γι' αυτό αναφέρω ότι μπορεί να υπάρχει και κάποια ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα. Θεωρώ πάντως ότι σήμερα είτε θετικά είτε αρνητικά θα κλείσει το θέμα. Το είτε αρνητικά ακόμη υπάρχει δηλαδή στην ατζέντα? Φυσικά υπάρχει στην ατζέντα. Πάντα υπάρχει στην ατζέντα. Μάλιστα. Γιατί να με και 1% να υπάρχει πιθανότητα, δεν υπάρχει στην ατζέντα. Σίγουρα υπάρχει. Αλλά ξέρω εγώ. Οι πληροφορίες δεν λένε για αρχική συμφωνία, για συμφωνία με τον κύριο Ευγενίου? Ναι, οκ, τόσα έχουν γίνει. Εγώ να σου πω ένα παράδειγμα από τώρα που εξελίσσεται. Στα Τρίκαλα έχει αλλαγή ιδιοκτησίας. Την μια μέρα δώσαν τα χέρια, την άλλη μέρα τα χαλάσανε. Τώρα πάνε να τα ξαναβγούν. Δηλαδή, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό. Μάλιστα. Και ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορούν να λειτουργήσουν κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες. Έστω και τις τελευταίες στιγμές. Γι' αυτό λέω, ναι, μεν. Τα νέα τα οποία προήρθαν από αυτή τη συζήτηση, την άντληση ή τα αφεντικά, αλλά περιμένουμε πλέον όλες τις εξελίξεις, τις ανακοινώσεις. Αν δεν υπάρχει ανακοίνωση, κανείς δεν μπορεί να μιλάει για σιγουριά για οτιδήποτε. Και μετά την ανακοίνωση προφανώς. Για ένα τόσο λεπτό ζήτημα. Σωστά. Και μετά την ανακοίνωση προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν σειρά άλλων ενεργειών. Έτσι πρέπει να γίνει ομάδα, πρέπει. Και πόσο ακόμη δεν πρέπει να γίνουν? 15 του μηνός δεν πρέπει να δηλωθεί? Αυτός είναι ο στόχος, ότι οποιαδήποτε κίνηση γίνεται έχει γνώμονα η ομάδα να έχει τη δυνατότητα να δώσει συμμετοχή 15 του μηνός. Και αυτό είτε λέγεται Τρίγλα είτε λέγεται Ηρακλής. Γιατί αυτοί οι όροι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για 150.000 εγγυητική και 350.000 συμμετοχικό κεφάλαιο, ναι, δεν απασχολούν μόνο τον Ηρακλή, αλλά απασχολούν το σύνολο των ομάδων που παίζουν στην κατηγορία. Σωστό. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι όλες ικανές να τα καλύψουν, ναι, αυτά. Δεν είναι λίγα λεφτά. Ναι, επίσης υπάρχει ένας άλλος παράγοντας, ότι περίπου 25 ομάδες, μπορεί και παραπάνω, ναι, παραπάνω, όχι μπορεί και παραπάνω, γύρω στις 30 ομάδες, 38, δεν έχουν πάρει αδειοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι θα παίζουν με παίχτες κάτω, δεν μπορούν να παίρνουν παίχτες μέχρι 25 χρονών Έλληνες, ναι, και τρεις μεγαλύτερους κτλ. Αυτό σημαίνει ότι φαντάζομαι ότι θα γίνει ένα πρωτάθλημα under 25, έτσι, αν το μπορούμε να το πούμε, και ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είναι από 25 και πλάς, πού θα παίξουν, σε ποια κατηγορία, για παίζω. Σωστό και αυτό. Θα πάνε στη Super League. Δεν μπορούν να πάνε όλοι. Μα γι' αυτό το λόγο υπήρχε, άντε να πάνε και 10, άντε να πάνε και 20. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε χθες τοποθέτηση, παύλα,
ανακοίνωση από τον ΨΑΤ που ζητάει να βρεθεί μια λύση για αυτό το κομμάτι. Ναι. Τώρα πήγαμε σε άλλο θέμα μακριά από τον Ηρακλή, αλλά αφορά ένα σε αυτό και τον Ηρακλή. Ναι. Και τον Ηρακλή και τον κάθε Ηρακλή και την κάθε Τρίκλη. Πάντως υπάρχει μια έτσι αίσθηση, αν και μέχρι πρότινος ήταν κάθετο ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση για την άξιση του μετοχικού κεφαλαίου στις ομάδες του Super League 2, ναι, από το Super League 2, όπως επίσης και την καταβολή της εγγυητικής, υπάρχει μια έτσι κινητικότητα τις τελευταίες ώρες ότι μπορεί να δοθεί μια παράταση 1,5-2 μηνών. Αν και είναι αυτό, προσωπική μου άποψη είναι ότι το deal θα κλείσει άμεσα για τον Ηρακλή. Αν δοθεί η παράταση. Ναι, αυτό είναι μια συνάρτηση η οποία έχει μεγάλη σχέση και με τον Ηρακλή. Προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα πιο εύκολα, άμα υπάρχει παράταση. Λογικό νομίζω είναι. 100%. 100%. Ναι. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπάρξει παράταση. Θα πρέπει μετά και να γίνει αγώνας δρόμος για το ένα ποσό ικανό για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το deal. Το οποίο φυσικά περιλαμβάνει όλα αυτά μέσα. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Τρίγλ έπρεπε να παρουσιάσει ένα μετοχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ. Σωστά. Έπρεπε να παρουσιάσει μια εγγυητική 150.000 ευρώ. Σωστά. Είναι λεφτά τα οποία θα πρέπει να μπουν άμεσα μέσα στα ταμεία. Πέρα από το οποιοδήποτε τίμημα, αν υπάρχει και όσο είναι, για να μπορέσει να γίνει αυτή η αλλαγή στο αφημί, το συγκεκριμένο αφημί. Τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, αλλά μπορούν να υπάρξουν. Άμα υπήρχε να θα έχει τελειώσει και το θέμα. Θα έχει τελειώσει και το θέμα. Είναι αυτονόητο αυτό. Ναι. Άρα έχουμε... Κανείς, καλά, μα πώς μπορούν να βρεθούμε όλα τα χρήματα. Είναι τελείως διαφορετικά να ψάχνεις τέτοια νούμερα μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες και τελείως διαφορετικό να ψάχνεις και 2 μήνες. Και μην ξεχνάς ότι μια ανακοίνωση περί συμφωνίας αφυπνίζει όλη τον κόσμο του Ηρακλή και πλέον μπαίνει ενεργά στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή όλοι, εντάξει, υπάρχει ένα κλίμα εφορίας μετά τη χθεσινή διαρροή στην οποία υπήρξε. Ναι. Αλλά πάλι είναι σφιχτή. Μα γιατί δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ναι. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο γι' αυτό. Ναι. Άλλο να είναι κάτι δεδομένο και να πεις, OK, πάω κι εγώ τώρα να βοηθήσω, έστω να πάρουν αδιαρκείες. Πρέπει να μπουν όλοι σε αυτή τη λογική, γιατί άμα δεν μπουν, δεν υπάρχει τύχη πλέον. Ναι. Και άλλο είναι να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων και θα δούμε και θα προχωρήσει. Δεν μπορεί να συγκεντρώσει τόσο εύκολα χρήματα. Ακόμα και με ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν. Σου λέει, εγώ τώρα θέλω να δώσω 50, 100 χιλιάδες, 10 χιλιάδες, 1000 ευρώ. Πού να τα δώσω, θα γίνει το deal ή θα τα δώσω και θα πάνε τζάμπα. Ναι, σωστά. Θα υπάρξει μήπως και συνέντευξη τύπου ή μόνο ανακοίνωση. Δεν νομίζω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τη συνέντευξη τύπου. Γιατί πολύ απλά υπάρχουν και ακόμα τα μέτρα COVID κτλ. Ναι. Ούτως ή άλλως θέλουν να γίνει όλο κάτι άμεσο. Νομίζω μέσω κρατής αποθέτησης θα προχωρήσουν. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που θα γίνει το deal, δεν είναι και ώρα για πολλά-πολλά. Γιατί υπάρχει πολλή δουλειά από πίσω και μεγάλος αγώνας για να βρεθούν τα απαραίτητα χρήματα. Εσύ, Μάκη, αισιοδοξείς. Αισιοδοξώ. Θεωρώ ότι υπάρχει σημαντική προοπτική για να προχωρήσει το θέμα. Ο κύριος Ευγενίου θα παραμείνει στην ομάδα κανονικά, έτσι. Τώρα μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, ναι, μέσα το πώς θα προχωρήσει αυτή τη συμφωνία, αλλά θα δούμε. Η θεωρία λέει και η ουσία ότι μέχρι να εισπράξει όλο το τίμημα το οποίο θέλει ή εν πάση περιπτώσει να εκπληρωθούν όλους οι όρους οι οποίους έχει θέσει, λογικό είναι να παραμείνει ως μεγαλομέτοχος. Μάλιστα. Ωραία. Άρα περιμένουμε σήμερα, λες, να υπάρξει ανακοίνωση. Να περιμένουμε σήμερα, δηλαδή, στα email μας, στα computer μας, να περιμένουμε ανακοίνωση. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Αν και υπάρχει σήμερα και μια συγκέντρωση στην Τρίγλια, στην οποία ουσιαστικά θα επισκεφθεί ο κύριος Ευγενίου, τώρα εκεί δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει κάποια ανατροπή. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχουν και παράγοντες. Ας φτιάχνει την παράγοντα. Μπορεί ξαφνικά να βρεθεί κάποιος και να πει: εγώ στηρίζω εδώ, βάζω μισό εκατομμύριο. Το ξέρεις? Δεν το ξέρεις. Άλλο πάλι και αυτό. Εντάξει, πάμε σε ένα ακραίο σενάριο. Ναι. Ή μπορεί να το πιάσουν στο συνέστημα των Ευγενίων και να αλλάξει άποψη. Ή να βρεθούν άλλα νομικά προβλήματα. Έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα το θέμα. Να τη δώσει αλλού την ομάδα, υπάρχει περίπτωση. Να τη δώσει αλλού την ομάδα, υπάρχει περίπτωση.
Να χωθεί κανένα άλλο δηλαδή. Καμία. Καμιά τρικλοποδιά, καμία, τίποτα. Καμία, όχι. Αυτό. Όχι αυτό. Καλά, τρικλοποδιές υπήρχαν από την πλευρά του Δρακόπουλου που ζήτησε τρεις φορές την ομάδα και άλλες δύο είπε ότι δεν ενδιαφέρεται. Του κυρίου Δρακόπουλου. Αυτά είναι του προέδρου της ΚΑΕ. Και ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχουν πάρει 2-3 φορές τηλέφωνο και εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Τώρα, με ποιο σκεπτικό να τον κάνουν Ηρακλή ή Θεσσαλονίκη, να δώσουν συνέχεια σε αυτό το οποίο έχουν ως Ηρακλή Αμπελοκήπων, δεν ξέρω. Πάντως, ότι έγινε κίνηση, έγινε 2-3 φορές. Υπήρχε επικοινωνία. Μήπως την ήθελαν για να τη δώσουν στον Ηρακλή, σου λέει παιδιά, να βοηθήσαμε εμείς, πήραμε εμείς την ομάδα και. Δεν ξέρω, ό,τι και να είναι πάλι αυτό, είναι κάτι το οποίο γίνεται εκτός Ηρακλή. Δηλαδή, δεν μπαίνεις, εδώ τώρα γίνεται μια προσπάθεια για τη στράτευση. Το να πηγαίνεις πάλι μόνος, όπως έγινε στην περίπτωση των Αμπελοκήπων, που πήγαν όλοι μαζί και στη συνέχεια έφυγε ο κ. Δρακόπουλος, ή μάλλον θέλησε να φύγουν όλοι για να μείνει αυτός, και τώρα πηγαίνουν όλοι μαζί να πάρουν μια άλλη ομάδα. Και θέλει να πάει πάλι μόνος του για να πάρει την ίδια ομάδα. Εδώ τώρα είναι λίγο περίπλοκο το σενάριο. Δεν ξέρω τώρα τι έχει στο μυαλό του ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ δίνω μόνο την είδηση ότι ναι, όντως επικοινώνησαν με τον κύριο Ευγενίου και ζητήσαν την ομάδα. Συγκεκριμένα και την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτή την εβδομάδα κάποια στιγμή επικοινωνήσαν και ζητήσαν την ομάδα. Μας ενδιαφέρει. Και ζητήσαν την ομάδα ενώ ας το πούμε, ο κανονικός Ηρακλής μιλούσε με τον κύριο Ευγενίου. Ζητήσαν και αυτή την ομάδα. Γίνονται αυτά. Γιατί να μην γίνονται. Σωστό και αυτό. Στην Ελλάδα είμαστε. Γιατί δεν γίνονται. Ναι, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Μήπως έπρεπε να υπάρξει. Αλλά δεν νομίζω από εκείνη την πλευρά να υπάρχει κάτι. Γιατί το μόνο σενάριο για να υπάρχει κάτι είναι να πάει κάποιος να υπερκεράσει με άμεσο ρευστό, με ρευστό μάλλον, την πρόταση του Ηρακλή. Όχι, αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα, τουλάχιστον από τη συγκεκριμένη πλευρά. Γενικά δεν υπάρχει και άλλο ενδιαφέρον. Και άλλη ομάδα που να θέλει μια νέα εταιρική ταυτότητα, ας πούμε, λες. Ακριβώς. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος άλλος επιχειρηματίας που θέλει να πάρει την Τρίγλια, να επενδύσει πάνω στην Τρίγλια. Δεν νομίζω, δεν σαν Τρίγλια και να κατεβεί σαν Τρίγλια. Ναι, εντάξει. Ναι, έχουν προχωρήσει πολύ την ιστορία. Το θέμα δεν είναι εκεί, το θέμα είναι να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αν υπάρχουν, γιατί σε αυτό θα δώσουν απαντήσεις οι δικηγόροι και οι λογιστές. Ναι. Και στη συνέχεια, αφού γίνει και η συνέλευση αυτή της Τρίγλιας, ίσως το βράδυ να υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Μάκη, η Super League γενικά. Ή αύριο το πρωί. Η Super League 2, γιατί πιστεύω θα αρχίσει να μας απασχολεί τώρα από εδώ και στο εξής. Ποιοι παίζουν, τι γίνεται, Λάρισα, Βέρεια, τι γίνεται εκεί, θα είναι δυνατή κατηγορία. Όλη Βόρεια Μακεδονία. Όλη Βόρεια Μακεδονία. Το Μάκη, όλη Μακεδονία. Όλη Βόρεια Ελλάδα. Όλη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, Βέρεια. Βέρεια, Λάρισα. Όλες οι ομάδες. Βόλος. Είναι Ξάνθη, Διδράμα, Βόλος. Ο Βόλος έχει δύο ομάδες. Μια μπορεί να πάει Βορρά, η άλλη Νότο. Ναι. Λάρισα, Πόνο Λάρισας, Ξάνθη. Ναι. Καβάλα, Πανσεραϊκός. Τι να σου πω τώρα, από εδώ θα είναι η K20 του ΠΑΟΚ. Θα είναι ο Απόλλων Πόντου ερωτηματικό ή θα είναι ο Απόλλων Αλμοπός Αριδέας. Είναι όλες ομάδες οι οποίες είναι ακτίνα δράσης από Θεσσαλονίκη μέχρι 150 χιλιόμετρα. Άντε 200, πες πόσο είναι ο Βόλος. Και ο ΠΑΟΚ Β θα είναι. Πω. Φυσικά. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Άρα θα είναι καλό το πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό. Και ο πύχης θα είναι ψηλά. Στον Νότο να δεις πώς θα είναι το πρωτάθλημα. Εκεί που υπάρχουν πολύ πιο ισχυρές. Εδώ θεωρώ ότι εντάξει, υπάρχει η Λάρισα, Ξάντη, δύο ομάδες που θεωρητικά οικονομικά βάσει πάντα οικονομικά κριτήρια θα ξεχωρίσουν. Αλλά υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ιστορικότητα στο ποδόσφαιρο. Είναι η Δράμα, είναι Βέρεια που έχει οικονομική δυνατότητα. Έχει πάρα πολλές ομάδες εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Και στον Νότο φυσικά υπάρχουν. Στο Νότο παίζει η μισή Κρήτη μέσα, η μισή Ρόδος, έχει τρεις ομάδες από τη Ρόδο ή τρεις από τη Ρόδο, η άλλη στο Διαγόρα και... Χαμός δηλαδή. Θα την άλλη ομάδα. Η άλλη στο Διαγόρα και Ρόδο, και τρεις Ρόδος. Ομάδες. Αλφα σίγμα Ρόδος. Από κάτω είναι, ναι, από κάτω είναι Όφη Ιεράπετρας, Εργοτέλης, Επισκοπή νομίζω, Κισαμικός, Χανιά δηλαδή, τέσσερις και τρεις εφτά. Εφτά ομάδες είναι από τα νησιά και μία Σαντορίνη 8. 8 νησιά έχουν λοιπόν κομμάτι του Νοτιού Ομίλου. Ναι. Μια χαρά. Και βάλε μέσα ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες. Εγάλεο από την Αθήνα, Λεβαδιακός, Παναχαϊκή. Τώρα δεν θυμάμαι τώρα. Έχει και άλλα μεγαλύτερα ονόματα.
που έχουν περάσει και από την πρώτη εθνική. Τέλος πάντων, είναι να φέρει ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα, το 18 και 18 είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Ναι. Αλλά ίσως τελικά να μην. Α, και ο Ηρόδοτος είναι από την Κρήτη που ανέβηκε τώρα. Μια χαρά. Πέντε μάλλον από την Κρήτη. Ναι. Να πούμε ότι δεν ανέβηκε ο Πανιώνιος εχθές. Ναι, ο Πανιώνιος δεν ανέβηκε. Άλλο πάλι και αυτό. Ανέβηκε όμως η Κηφισιά, ναι. Καλά, αυτοί πηγαίνανε στον Αβγενάκη τις προάλλες για να κάνουν τη ρύθμιση και τώρα δεν ανέβηκαν. Ίσως κατάλαβαν ότι. Ότι δεν. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Και σου λέει κάτσε, κάτσε κάτω. Γι' αυτό να καταλάβουν κάποιοι πόσο μεγάλη δουλειά, πόσο μεγάλο επίτευγμα ήταν αυτό το οποίο έγινε με το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή. Ο οποίος πλέον είναι. Με την απεμπλοκή. Η πιο υγιής ομάδα, ο πιο υγιής σύλλογος σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και με ιδιόκτητη περιουσία. Ας το καταλάβουν αυτό μερικοί. Με την απεμπλοκή από τα χρέη. Πόσο τεράστιο κεφάλαιο ήταν αυτό που έγινε και πόσο τεράστιο κέρδος. Αλλά νομίζω ότι για να το εκμεταλλευτεί ο Σύλλογος θα χρειαστεί και τώρα πάλι κινητοποίηση. Και αυτό γίνεται κακά τα ψέματα, Μάκη, μόνο μέσω του ποδοσφαίρου. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ακριβώς, εντάξει, αυτά είναι αλληλένδετα. Καλός ή κακός, η βιτρίνα ενός μιας ομάδας είναι το ποδόσφαιρο. Είναι το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, ωραία. Άρα περιμένουμε τις εξελίξεις. Συνοψίζοντας λοιπόν, ναι. Περιμένουμε ίσως σήμερα μέχρι το βράδυ κάτι διαφορετικά από το πρωί, είτε θετικό είτε αρνητικό. Εγώ δεν δίνω φαβορή καμία προοπτική. Το πάω στο 50-50. Εσύ είσαι πάλι στο 50-50, μάλιστα. Εντάξει, Μάκη, ευχαριστούμε πολύ. Όσο σου λέω, δεν είναι κάτι στα χέρια του Ηρακλή. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι στα χέρια του Ηρακλή, των ανθρώπων στα χέρια του Ηρακλή. Δεν είναι κάτι το οποίο κρίνεται από κινήσεις που είναι στα χέρια των ανθρώπων του Ηρακλή. Είναι κινήσεις που κρίνονται στα χέρια της άλλης πλευράς. Οπότε δεν μπορώ να σου διαβεβαιώσω 100%. Μπορεί ξαφνικά τελευταία στιγμή να πούνε ότι δεν ασχολούμαστε, δεν πουλάμε, δεν δίνουμε, δεν παραχωρούμε. Να υπάρχουν προβλήματα. Ξέρεις πόσοι παράγοντες υπάρχουν τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Ωραία, έγινε. Έγινε. Εντάξει, Μάκη, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Μάκης Ιωαννίδης.